Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε την πρώτη της εθιμοτυπική επίσκεψη η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου, η οποία ενημερώθηκε από τον Υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο και τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων. Έγινε άλλωστε μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η πρώτη γυναίκα αρχηγός στο στράτευμα. Η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής. Σας εμπιστευόμαστε ακόμη και για τη συνδρομή σας στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που μαζί με όλο τον πλανήτη αντιμετωπίζει τώρα η χώρα μας. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, διότι γνωρίζω το άριστο επίπεδό τους στις γυναίκες και τους άνδρες των υγειονομικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων και τους ευχαριστώ για τη μάχη και με την πανδημία του κορονοϊού που δίνουν καθημερινά. Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης και παρακολουθούμε με κάθε λεπτομέρεια τις αντίπαλες κινήσεις. Διατάξτε. Καλημέρα και πάλι, κυρία Ανθιπολοχαγέ. Μετά την ενημέρωσή της από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, η πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με την Ανθιπολοχαγό Ελισάβετ Νιώτη, η οποία υπηρετεί στο φυλάκιο στις Καστανιές. Η κυρία Σακελαροπούλου υποσχέθηκε ότι μόλις το επιτρέψουν οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει η χώρα, θα επισκεφτεί τον Εύρο.